Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Λοιπόν, περιμένοντας την Ανάσταση, μεγάλο Σάββατο, και είμαι εδώ και αποφασίζω εντάχει έτσι να κάνω ένα γρήγορο αφιερωματάκι σε μια τρομερή thrash speed μπάντα στην αρχή της καριέρας της και αργότερα μια μπάντα η οποία έβαλε πολλά power metal και progressive στοιχεία στον ήχο της. Αυτή η μπάντα ούτως ή άλλως και τον τίτλο που βλέπετε από κάτω καταλαβαίνετε ποια μπάντα είναι, είδατε ποια μπάντα είναι, είναι οι παραδόξοι Γερμανοί φυσικά, οι οποίοι όμως πάντα είχαν και αυτά τα, πλησίαζαν και τον ήχο τον τεχνικό, αυτόν τον tech thrash που λέμε, ειδικά με το δεύτερο τους άλμπουμ, το Heresy. Λοιπόν, ιδρύθηκαν το 1986 σαν Paradox, πριν προϋπήρχαν από το 81 με ονόματα από Overkill, Warhead, και άλλαζαν συνέχεια ονόματα μέχρι το 86 να καταλέξουν στο Paradox. Και η πρώτη σύνθεση της μπάντας με το συγχωρημένο Alex Blacha, τον drummer της μπάντας, ο οποίος πέθανε και πέρσι το 2023 δυστυχώς, ο αρχηγός ο Charlie Steinhauer, οι δύο βασικοί πυλώνες της μπάντας βασικά, αυτοί οι δύο ήταν οι σχεδόν, όχι σχεδόν, ήταν οι δύο ηγέτες της μπάντας ας πούμε, έτσι. Αυτοί οι δύο ήταν που κάθισαν μαζί τα περισσότερα χρόνια, αν και μετά την διάλυσή τους και επανασύνδεση, ο Alex Blacha δεν συμμετείχε και ξαναγύρισε στην μπάντα τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς επιπλοκές με τα θέματα υγείας που είχε τον έκαναν να αφήσει αυτό το μάταιο κόσμο. Λοιπόν, οι Paradox, αφού κατέληξαν το 1986 σε αυτό το όνομα, το Paradox, δηλαδή την επόμενη χρονιά κατευθείαν κυκλοφορούν τον ντεμπούτο τους Product of Imagination, το οποίο το απόκτησα η πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε το 87, αυτό δεν το θυμάμαι γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήρθε το 87, το πήρα το 87. Ήρθε το 88 την επόμενη χρονιά, το πήρα το 88. Όποτε, όποια χρονιά και να ήρθε, το πήρα εκείνη τη χρονιά, εκείνη την ημέρα που ήρθε. Και το έχω από τότε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο δεν θα το κάνω στυλ ranking, απλά θα το πάω σύμφωνα με την δισκογραφία του συγκροτήματος και την συνέχεια των δίσκων, έτσι, κανονικά, και με τη χρονιά που βγήκαν δηλαδή, αυτό εννοώ, και θα βάζω και ένα βαθμό στο κάθε δίσκο εξηγώντας για ποιο λόγο έβαλα αυτό το βαθμό. Λοιπόν, Product of Imagination είναι αυτό εδώ. Το έχω από τότε που βγήκε το 1987 της Roadrunner Records, έτσι, Roadrunner Ολλανδία, εδώ είμαστε. Να, η πρώτη, το πρώτο line-up επίσημο των Paradox τότε, ο Charlie Steinhauer με το Μίστακα, με το Μίστακα, ο Τσάρλι στη μέση κανονικά, ένας τρομερός μουσικός συνθέτης και τραγουδιστής με πολύ ωραία προφορά για Γερμανός και γενικά για τους Γερμανούς που είχαμε συνηθίσει. Εδώ υπάρχουν τραγούδια όπως το Paradox το μόνιμο, το Death Screaming and Pain που είναι ένα classic thrash τραγούδι για πολύ ξυλίκι, το μόνιμο Product of Imagination, έτσι, το οποίο είναι ένα 7 λεπτό έπος. Και έχουμε τραγούδια όπως το Kill That Beast, έτσι, και φυσικά το αγαπημένο μου Pray to the Gods of Wrath. Λοιπόν, προσευχή σου στους θεούς της οργής. Αυτό εδώ είναι το πρώτο τους, Product of Imagination 1987. Ένα αριστούργημα, βαθμολογία 10 στα 10. Αβλεπή και ξεκούραστα. Λοιπόν, αλλά λίγοι περίμεναν, μάλλον να το πω καλύτερα, οι περισσότεροι αγωνιούσαν να δουν αν θα μπορούσαν να βγάλουν κάτι εισάξιο και να μπορεί να διαδεχτεί αυτό το αριστούργημα, το Product of Imagination, το πρώτο άλμπουμ. Δύο χρόνια πέρασαν και η απάντηση ήρθε γρήγορα. Όχι μόνο το ισοφάρισαν, αλλά το ξεπέρασαν με το καλύτερο άλμπουμ μέχρι σήμερα, τον Paradox, με τίτλο Heresy, με μια concept ιστορία που αφορά, να το διαβάσω ακριβώς από μέσα από το δίσκο, ακριβώς τι αφορά η ιστορία, επιτρέψτε μου. Εδώ μιλάμε για το πιο tech thrash album, tech thrash speed τέλος πάντων, album των Paradox 1989, Roadrunner, διαβάζω.
From the 11th to the 13th century, a particular religious sect was allowed to grow in the Languedoc region of France, called Catharism. This dualist thinking religion flourished not only with the poor, but also people like the Counts of Toulouse and the great, να το διαβάσω παιδιά, Esclarmonte of Foix. In the early part of the 13th century, the Pope petitioned the king to form a crusade and vanquish the heretics. This petitioning finally led to the Albigensian Crusade. A force of knights and mercenaries besieged the Cathars, and in a massive pyre at Montségur, το Montségur είναι και το τοποθεσία που αναφέρεται και στο μόνιμο τραγούδι, το Maiden από το Dance of Death, έτσι, Montségur, massacred some 200 of them, virtually eliminating Catharism in southern France. Αυτό ήταν στα αγγλικά. Πάμε εντάχει στα ελληνικά να σας κάνω και μια τέτοια και μια μετάφραση. Λοιπόν, από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, εννοείται, έτσι, μια σέκτα, θρησκευτική σέκτα, επιτράπηκε να μεγαλώσει στην περιοχή της Γαλλίας με το όνομα Languedoc. Languedoc, δεν ξέρω πώς προφέρεται στα γαλλικά. Εγώ το διαβάζω όπως λέει Languedoc, Languedoc γράφεται. Okay. Αυτοί ονομάστηκαν όλοι, η σέκτα, αυτή η religion μάλλον, η θρησκεία ονομάστηκε Catharism. Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Και αυτή η σκεπτόμενη διαδικότητα της η θρησκεία αυτής αναπτύχθηκε ανάμεσα όχι μόνο στους φτωχούς, αλλά μεταξύ και ανθρώπων πλουσίων και ευγενών, ανάμεσά τους και οι κόμις της Τουλούζης και ο Great Esclamontre of Foix. Αυτό το Esclamontre ίσως είναι κάποια ιερατικό πώς να το πω, ιερατικός βαθμός, επιτέλους το βρήκα, ιερατικός βαθμός, δεν γνωρίζω ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Στο τέλος του 13ου αιώνα, ο Πάπας εισηγήθηκε την δημιουργία στο βασιλιά της Γαλλίας, τη δημιουργία μιας σταυροφορίας, να καταστρέψουν τους αιρετικούς, τους Cathars, έτσι, αυτούς που ιδρύθηκαν μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα. Αυτή η εισήγηση οδήγησε στην πραγματοποίησή της και στην ονομασία της σταυροφορίας ως Albigensian, όπως λέει εδώ πέρα, της οποίας τη μετάφραση στα ελληνικά αγνώ, δεν μπορώ να σας την πω. Μια δύναμη από υπότες και μισθοφόρους πολιορκήσε τους Cathars και με μια μαζική πυρκαγιά στο Montségur έσφαξαν γύρω στους 200 από αυτούς, και αυτό ήταν το τέλος των Cathars και του Catharism Religion Sect. Λοιπόν, αυτή είναι πάνω κάτω το κόνσεπτ της ιστορίας που σας διάβασα που αφορά αυτόν τον δίσκο, ο οποίος, αφού σας είπα και το κόνσεπτ της ιστορίας, να πω ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ των Paradox. Βαθμολογικά είναι 1000 στα 10, δεν ξέρω τι να βάλω εδώ. Δεν είναι άνευ βαθμολογίας. Τεχνικά αυτά που ακούτε μέσα είναι ασυναγώνιστα, και ειδικά ο νέος lead κιθαρίστας της μπάντας τότε, ο οποίος, ο Dieter Roth για την ακρίβεια, ένας υπερπαίχτης, εκτελεί κάποια πράγματα solo στα οποία είναι διαστημικά τα solo, δηλαδή διαστημικά με την έννοια όχι την AES, sci-fi, είναι υπερτεχνικά και υπερπαιχτικά και σρεντικά, να το πω έτσι, shredder πάνω κάτω, αλλά με νόημα και όχι με φλιαρίες, έτσι. Εδώ είμαστε στο αγαπημένο μου άλμπουμ κιόλας, Paradox, χαίρεση, 1989. Περνά τα χρόνια περνάνε, η μπάντα διαλύει λόγω θεμάτων υγείας και τον drummer και ειδικά του τραγουδιστή πια, του Charlie, του αρχηγού της μπάντας, ο οποίος έχει πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας.
Και φτάνουμε 9 δεκαετία νομίζω αργότερα, το 1999 αν θυμάμαι καλά, γιατί όπως έχω ξαναπεί δεν κάθομαι να διαβάσω πριν κάνω τα βίντεο, τα κάνω εκείνη την ώρα όπως μου έρχονται και η χρονολογία είναι 2000, ακριβώς 10 χρόνια μετά τη διάλυση. Το 1990 διάλυσαν, το 2000 επιστρέφουν, αλλά με μια σύνθεση η οποία έχει στα drums τον Alex Holsworth, τον drummer το Rhapsody και τον CJ Seven του Progressivadon, τον μεγάλο αυτόν drummer έτσι, και στον μπάσο τον Oliver Holsworth, τον για χρόνια session μπασίστα και περιοδεύων μπασίστα για τους Blind Guardian, πιο παλιότερο, όχι τώρα έτσι, τα αδέρφια δηλαδή Holsworth και οι δύο από τους CJ Seven, τους θεούς του γερμανικού Progressive Metal. Και ο Kai Passerman στις lead guitars, είναι και δικηγόρος νομίζω και φίλος κολλητός του μοναδικού αυθεντικού μέλους του Charlie Steinhauer, ο οποίος είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής. Λοιπόν, έρχεται αυτός ο δίσκος με τίτλο Collision Course. Εδώ είμαστε. Collision Course, μια τρομερή επιστροφή των Paradox, με μια παραγωγή όμως που τους αδικεί γιατί την αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Αυτό είναι το μόνο παραπονό μου με την επιστροφή των Paradox, ότι δεν έχουν δώσει τις παραγωγές τους σε φουλ επαγγελματίες παραγωγούς, αλλά τις κάνουν οι ίδιοι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και ο αντίστοιχος και κατάλληλος όγκος που χρειάζεται στα τραγούδια τους, τους οποίους και εξαιτίας του όγκου αυτού θα έδινε και μια μεγαλύτερη βαθμολογία στο υλικό, το οποίο υλικό είναι τρομακτικά καλό, έτσι. Εδώ ξαναγυρνάνε με έναν thrash speed δίσκο κανονικά. Κάποια ψηλά ψηγματάκια power metal ψηλοφαίνονται, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει φανερά, αλλά θα γίνουν φανερά πολύ σύντομος στα επόμενα άλμπουμ, όταν πια και το power θα μπει στη ζωή τους και θα μεταφορθούν σε μια τρόπον τεινά, όπως λέμε, US metal μπάντα, που είναι η μίξη ας πούμε του speed και του thrash με το power metal. Κάπως έτσι, με λίγο progressive θα γίνουν και οι Paradox, αλλά με την πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση του power metal απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη ούτως ή άλλως οι Paradox μουσικά δεν ανήκαν στο γερμανικό thrash πάντα, ποτέ δεν ήταν μέρος της γερμανικής σκηνής και του γερμανικού thrash, περισσότερο του αμερικάνικου Bay Area ήχου ήτανε. Και μάλιστα να πω ότι το πρώτο, το Product of Imagination, ενώ μυρίζει Metallica από πολύ μακριά, το δεύτερο, το Heresy, θυμίζει περισσότερο τους Anthrax, περισσότερο Anthrax του Spreading the Disease album ας πούμε, κάπου εκεί μπορείς να το κατατάξεις, ή του Speed Metal, Fistful of Metal του πρώτου δίσκου. Λοιπόν, και έρχεται το Collision Course, το οποίο είναι το τρίτο μου αγαπημένο από τους Paradox, και παίρνει ένα άνετο 9 στα 10. 9 στα 10 και μια διασκευάρα στο Dynamite των Scorpions. Dynamite, ένα από τα γρηγορότερα κομμάτια του Scorpions που βρίσκεται στο δίσκο Blackout. Συνεχίζουμε σταθερά. Επόμενο άλμπουμ είναι, να το δούμε λίγο, το... Μην κάνω κανένα λάθος. Αυτό με τα έχω βάλει, είναι με τη σειρά σωστά, ναι. Επόμενο, περνάνε κάποια χρόνια και έρχεται το Electrify, εδώ είμαστε, να το Electrify, από τους μεγάλους Paradox, εδώ κάπως. Ένας δίσκος ο οποίος βάζει για πρώτη φορά μέσα στα στοιχεία της μπάντας, βάζει και το power metal που γίνεται πιο εμφανές πια, και βρίσκονται τραγούδια τα οποία ενώ διατηρούν αυτό τον speed metal χαρακτήρα, να δείξω και μια φωτογραφία από την μπάντα εκείνης της εποχής, 2007 έχουμε, ο Charlie ο Μίστακας είναι αυτός εδώ. Εδώ είναι ο Τσάρλι πια με τη νέα του εμφάνιση. Τα προβλήματα υγείας τον ταλαιπωρούν ακόμα, αλλά το παλεύει γιατί είναι ένας γνήσιος μεταλλοπαδός, ένα από τα καλύτερα παιδιά στη metal κοινότητα, τα καλύτερα παλικάρια να μιλάς μαζί του και συνεντεύξεις. Όσοι του έχουν πάρει συνεντεύξεις μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι άψογος. Και έρχονται εδώ πέρα τραγούδια πιο επικά, πιο progressive, πιο τεχνικά, αλλά πάντα διατηρώντας και το thrash στοιχείο, το οποίο τους έκανε και φυσικά γνωστούς, έτσι, και τους είχε κατατάξει ανάμεσα στις μεγαλύτερες νέες μπάντες εκείνη την εποχή, στην δεύτερη έκρηξη του γερμανικού thrash, που ήταν και αυτή μέρος της έκρηξης αυτής, του δεύτερου κινήματος του γερμανικού thrash, αλλά το οποίο όμως δεν πάταγε σε γερμανικές ρίζες, αλλά περισσότερο πάταγε στις ρίζες αμερικάνικες. Είτε αυτό ήταν Bay Area, είτε αυτό ήταν Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία, πάντως ήταν αμερικάνικο περισσότερο παρά γερμανικό. Εντάξει, Electrify, βαθμολογία και αυτό, 9 κανονικά αυτό το άλμπουμ, σαν το
Collision Course. Απλά το Electrify έχει λίγο καλύτερη παραγωγή από το Collision Course. Αν εξαιρέσω τις παραγωγές, το Collision Course θα έπαιρνε, αν είχε πιο καλή παραγωγή, θα ήταν 10 και αυτό. Εντάξει, Electrify 9 στα 10. Συνεχίζουμε με το Riot Squad, η ομάδα της εξέγερσης, εδώ είμαστε, 2009 και μετά από λίγο, δηλαδή εκεί που είχαν κάνει την επιστροφή το 2000 και μας πήρε 7 χρόνια για να βγει το τέταρτο άλμπουμ από το τρίτο, εδώ μέσα σε 2 χρόνια, 2009 θυμάμαι καλά, για να δω, μισό λεπτό γιατί είμαι και στραβός, είπαμε, ναι, 2009 από την AFM βγαίνει το Riot Squad και βγάζουν ένα τρομακτικά τέλειο άλμπουμ. Και το τέταρτο αγαπημένο μου εμένα στη σειρά του ranking, αν έκανα ranking θα ήταν τέταρτο. Αυτή η μπάντα διαπιστώνει για άλλη μια φορά ότι ήρθε πίσω, back with a vengeance που λέμε, δηλαδή ήρθε πίσω για να πάρει ό,τι της ανήκει, πράγματα δηλαδή που δεν απέκτησε στα καλά της χρόνια, γιατί θέλετε μία, οι διαφορές, οι μουσικές και οι συχνοί, πώς το λένε, οι συχνοί, δίωξη να πω, η αποχώρηση μελών, και απ' την άλλη τα προβλήματα υγείας του Charlie Steinhauer, του αρχηγού τους και τραγουδιστή και κιθαρίστα, ήταν τα πράγματα που τους στέρισαν αυτό που έπρεπε να είχαν γίνει σήμερα, δηλαδή κάπως σαν τους Metallica της Γερμανίας όπως λέγαμε όλοι τότε. Δυστυχώς όμως, από το 1990 και τη διάλυση έφτασαν μετά 10 χρόνια μετά για να βγάλουν το τρίτο άλμπουμ, και τότε πια ήταν πολύ αργά για αυτό το πράγμα. Αλλά γυρίσαν με αξιοπρεπέστατα, τι αξιοπρεπέστατα, 9 στα 10 και αυτό, αριστούργημα, τα πάμε, είναι δισκάρα. Έτσι, Riot Squad. Συνεχίζουμε. Επόμενο άλμπουμ. Έρχεται, θέλω να δω βαθμολογία, βαθμολογία λέω, ημερομηνία, 2012. 2012, ναι. Έρχεται το 2012, τίτλος Tales of the Weird. Ιστορίες του παράξενου. Εδώ είμαστε. Το power metal αυξάνεται και άλλο σε αυτό εδώ, αλλά το καλώς εννοούμενο power metal, μην νομίζετε ότι είναι αυτό του γερμανικού τύπου Europower, καμία σχέση, σας το λέω για να μην τρομάζετε κιόλας. Λοιπόν, εδώ μιλάει η τεχνική, η υψηλή τεχνική των μελών της μπάντας και η υψηλής ποιότητας συνθέσεις του μεγάλου Charlie Steinhauer, ο οποίος συνεχίζει να γράφει σαν να είναι νεούδι. Τρομερά τραγούδια, τρομερές αλλαγές, κάπου μεταξύ speed thrash και power metal, αλλά όλα αυτά με μια progressive από πάνω ύφανση, μάλλον μέσα σε μια progressive ύφανση. Σε ένα πέπλο progressive τα βάζουμε όλα αυτά μέσα και τα καλύπτουμε και βλέπουμε απ' έξω από αυτό το πέπλο διάφορους χρωματισμούς, οι οποίοι είναι οι μουσικοί χρωματισμοί του δίσκου, μπλεγμένοι μεταξύ τους. Λοιπόν, άλλη μια φορά, Tales of the Weird, από τους μεγάλους Paradox, 2012. Μετά πάμε εδώ στο Pangea. Παντζέα δηλαδή, Παντζέα μάλλον. Δεν θυμάμαι την προφορά την εγγλέζικη πως είναι, αλλά είναι Παντζέα η λέξη. Χρονολογία 2016. Το Παντζέα, στο πως στα ελληνικά, το Paradox. Δεν είπα, συγγνώμη, το Tales from the Weird είναι και αυτό εννιάρι. Δεν έχουν κακό δίσκο πραγματικά, έτσι. Έναν αδύναμο δίσκο έχουν, θα σας τον πω σε λίγο. Έρχεται το Pangea, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό άλμπουμ, και συνέχεια στα ποιοτικά, τρομερά ποιοτικά άλμπουμ που βγάζουν οι Paradox, τα οποία τιμούν το όνομά τους, έχοντας, έχοντας αποσυρθεί από το καθαρά thrash σκηνικό των δύο πρώτων και τρίτου δίσκου του Collision Course, που είναι πιο thrash, και έχοντας εισάγει πάρα πολλά power metal στοιχεία, έχουν μέσα στοιχεία από progressive, από power, από thrash, όπως σας είπα, speed metal, έχουν τα πάντα. Αυτό όμως δεν τους έχει εμποδίσει όμως από το να γράφουν ποιοτική μουσική, και η οποία να μπορεί να μπεις στα pit και να τα κάνεις λίμπα. Εδώ σε αυτό το δίσκο έρχονται και δύο μεταγραφές από δύο Έλληνες να βοηθήσουν, από την αγαπημένη του χώρα δηλαδή του Charlie, είναι η Ελλάδα η αγαπημένη του χώρα, και κάνει δύο μεταγραφές, δύο λαρισαίους, τον Κώστα τον Μιλωνά, τον drummer, τον Sunburst κιόλας drummer, έτσι, δηλαδή της μπάντας που έφτιαξε ο Gus Drax με τον Βασίλη Γεωργίου στα φωνητικά και τον Κώστα τον Μιλωνά στα drums. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, ο Κώστας Μιλωνάς και ο Gus Drax, ο κιθαρίστας σήμερα των Suicidal Angels, δηλαδή εδώ, τη σήμερα, εδώ και τρία άλμπουμ, ο Κώστας, ο Gus Drax
είναι κιθαρίστας στους Paradox εδώ. Να σας τον δείξω κιόλας για όσους δεν πιστεύετε. Gas Tracks Lead Guitar. Έχει τον Gas εδώ, ξέρετε τι παιχτάρα είναι ο άνθρωπος και δίνει τα δικά του στοιχεία. Βοηθάει το μέγιστο αρχηγό Charlie Steinhauer, εδώ τον βλέπετε, και ο Κώστας Ομιλωνάς, ο οποίος ήταν και στους επιλαχόντες για να αντικαταστήσουν κάποτε τον Joy Jordison στους Slipknot. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το λέω τώρα. Και ηχογραφούν το Pangea, το οποίο είναι ένα τεχνικό άλμπουμ, εκπληκτικό. Βαθμολογία 8,5 εδώ θα δώσω, 8 με 8,5. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το άλμπουμ. Και φτάνουμε στο τελευταίο μέχρι σήμερα άλμπουμ τους, εν αναμονή του καινούριου που βγαίνει φέτος και το οποίο έχει ανακοινωθεί και το οποίο όταν κυκλοφορήσει θα του κάνουμε και το review που του αξίζει. Φτάνουμε στο τελευταίο άλμπουμ μέχρι σήμερα, το οποίο ονομάζεται Heresy 2, Part 2, μέρος δεύτερο δηλαδή, η συνέχεια του πρώτου δίσκου του Heresy του 89, στιχουργικά στο Heresy νούμερο 2, στο τελευταίο δίσκο δηλαδή μέχρι σήμερα τον Paradox, με τίτλο Heresy 2 End of a Legend, το τέλος ενός θρύλου, όπως ονομάστηκε ο δίσκος. Χρονολογία, έχω την εντύπωση ότι είναι του 2018, χωρίς να παίρνω όρκο, και επειδή είναι πάρα πολύ μικρά, η τύπωση είναι μικρή και η αριθμή είναι πάρα πολύ μικρή, ίσως με βοηθήσει εδώ να δω κάτι, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Το άλμπουμ είναι του 2021, βγήκε μέσα στον COVID κανονικά. Ο δίσκος όμως έχει δύο πράγματα τα οποία τον έκαναν τον πιο αδύναμο δίσκο των Paradox. Πρώτον, τρία πράγματα μα. Πρώτον, ονομάστηκε Heresy 2, άρα αυτόματα η σύγκριση με το αυθεντικό Heresy, το πρώτο δηλαδή, το πρώτο Heresy μάλλον, το αυθεντικό, με το πρώτο Heresy είναι κάπως σαν να συγκρίνεις το Operation Might Crime το 2 με το πρώτο. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Και στα δύο άλμπουμ, έτσι. Διαφοροποιείται μόνο στο ότι το Kunstreich ενώ είναι άθλιο άλμπουμ το Paris Might Crime το 2, αυτό δεν είναι άθλιο, έτσι, να το συγκεκριμενοποιήσω. Δεύτερο μείον είναι τα 75 λεπτά μουσικής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμπουμ για να χωνέψεις και να ακούσεις και να, αν θέλεις, να το κάνεις κτήμα σου, γιατί είναι και τεχνικό άλμπουμ και έχει πολλούς στίχους. Το χειρότερο δε όμως της όλης φάσης είναι η παραγωγή, που είναι η χειρότερη παραγωγή που έχουν κάνει σε δίσκο τους ποτέ. Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δυστυχώς ο Τσάρλι τις κάνει μόνος του. Δεν ξέρω αν είναι θέμα οικονομικό, αν είναι η εταιρεία τους AEFM η οποία τους βγάζει δίσκους, δεν μπορεί να τους κάνει ένα budget και να το στείλει κάπου. Αλλά στην εποχή μας νομίζω ότι μπορείς να κάνεις ακόμα και σε home studio. Χωρίς να έχεις το μεγάλο παραγωγό, μπορείς να βγάλεις όγκο στις κιθάρες και όχι να ακούγεται, να ακούγονται σαν ψόφιες οι κιθάρες. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα γεγονότα, δηλαδή η σύγκριση με το Heresy το πρώτο, η παραγωγή, η μεγάλη διάρκεια του δίσκου των 75 λεπτών και η πολλή στίχη και πληροφορία, δεν σε κάνουν να το κάνεις κτήμα σου. Και είναι το λιγότερο καλό άλμπουμ των Paradox, το οποίο παίρνει ένα 7 σαν βαθμολογία και το οποίο ελπίζω με το καινούριο πια να το περάσουν από πάνω, να το προσπεράσουν σαν ένα απλά καλό άλμπουμ που έβγαλαν κάποτε και να επανέλθουν στις τρομερές δουλειές από το Pangea και προς τα πίσω. Εγώ προσωπικά θα έκανα και μια ευχή να είναι πιο thrash, όχι να θυμίζει τα δύο πρώτα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει αυτό, νομίζω ήταν και η εποχή τέτοια που τα έπαιζαν αυτά, τουλάχιστον να θυμίζει το Collision Course, το οποίο ήταν thrash καθαρά ακόμα, δηλαδή η επανασύνδεση και επιστροφή του στο 2000. Λοιπόν, αυτό είναι το αφιερωματάκι στους μεγάλους, αυτούς γερμανούς θεούς του progressive thrash, όπως λέγονται πια, σε στήλη, ας πούμε, όπως κάποιες μπάντες όπως η Sacrosanct, η Ολλανδοί, κάπως έτσι είναι το στήλ, ας πούμε, μπορείς να το ονομάσεις. Θυμίζουν λίγο τους, σε σημεία, έτσι, τις heavy στιγμές των εποχής Barlow, Dark Saga, Horror Show και έτσι, Iced Earth τραγουδιών, τις heavy στιγμές, τις καλές δηλαδή, και όχι τις πιο ήρεμες ή πιο μη tempo. Γενικά έχουν πολλές αυτές επιρροές από πράγματα τα οποία τα ακούς, είπαμε, περισσότερο από αμερικάνικες μπάντες παρά από γερμανικές. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον το κράτησαν και από την αρχή τους, που το είχαν στα δύο πρώτα αριστουργήματα, το Product of Imagination
και το χαίρεση, το κράτησαν και αργότερα όταν επανασυνδέθηκαν χρησιμοποιώντας το πλείστον περισσότερο αμερικάνικες επιρροές στη μουσική τους, είτε αυτές είναι power, είτε αυτές είναι thrust, είτε αυτές είναι speed, είτε αυτές είναι progressive metal. Ήταν πάντα στραμμένο το κεφάλι τους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού ωκεάνου. Λοιπόν, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, απολαύστε αυτό το βιντεάκι, για όσους δεν ξέρουν τους Παράδοξ, ευκαιρία να τους μάθουν τώρα. Για όσους τους γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τι εννοώ, ειδικά τις εποχές που βγήκανε, λίγο μεγαλύτερη ηλικία, και ακουγόντουσαν αυτά τα, ειδικά το χαίρεση, το ομώνυμο κομμάτι το χαίρεση, όταν πρωτόπαιξε σε κλαμπ, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζατε ότι βλέπαμε, ας πούμε, σε πίστες τότε, ότι παίζαμε, ότι χορεύαμε τραγούδι από. Κάναμε headbanging, γιατί κάποιος πειράζει το χορεύαμε, αν το λέμε. Ενώ έτσι είναι σωστό. Μια χορογραφία είναι και αυτή το headbanging. Λοιπόν, χορεύαμε το χαίρεση το μόνιμο και ήταν γεμάτη πίστα, λες και χορεύαμε Maiden, ξέρω εγώ, Metallica, Slayer, Megadeth, ξέρω εγώ, τα πιο τεράστια συγκροτήματα. Λοιπόν, καλή ανάσταση, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ κιόλας.